little child, would you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun when you're mine, oh mine. So come on, come on, come on. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Κρεοπολείο είναι η καλή καρδιά, λέγεται. Μιχαλάκη μου! Βρε, καλώς την Κορινάρα. Τι μου κάνεις, ρε παλιόπαιδο, χαθήκαμε. Πότε θα έρθει να τα πούμε? Πού να έρθω, ρε Κορίνα, ξέρεις τη δουλειά τραβάω. Όλο το μαγαζί στην πλάτη μου το έχω. Γιατί ο Λεκάκης πού είναι? Στο κρεβάτι του πόνου. Με κρύο μαβάρι εδώ και δύο μέρες. Τι μου λες? Και δηλαδή είσαι μόνος στο χασάπικο? Ναι, ναι. Εκμεταλλεύσου το. Έλαβε κρυόπλαστε. Πω, πολύ στεναχωρέθηκα για τον καημένο τον Αλεκάκη. Είναι δηλαδή σοβαρά? Ξέρω εγώ, έτσι όπως τα λέει η κυρία Σωσό, τη βγάζει δεν τη βγάζει. Το μεσημέρι καίει το μέτωπό σου. Πα. Τι είναι? Πα, πόσο έχω? Α, σε χάλια είσαι. Έχω πάνω από 40. Α, στα μην τα ρωτάς. Κουκλός, πάω να πάρω το γιατρό. Είμαι χειρότερα από τα χθες. Δυστυχώς επιδεινώνεσαι. Κοίτα ρε παιδί μου, κι εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Δεν έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη. Κουκλός, όπου να είναι θα σε πιάσουν ρίγοι. Ναι. Για πάρε αυτό, άνοιξε το στόμα σου. Τι είναι, ασπιρινή? Ναι, ναι. Για σκεφτώ. Αυτό τι είναι? Για την καταρροή. Δεν έχω καταρροή. Θα έχεις. Προληπτικά στο δίνω. Για πάρε και αυτό. Αυτό τι είναι, προληπτικά για την χοληστερίνη? Α, είσαι πολύ τσαλαπέτης άρρωστος. Πιες το. Κοιτάρε γαμό, κι εγώ έλεγα αύριο να πάω στο μαγαζί. Έχεις τρελαθεί. Δεν λες μην είσαι αύριο στο νοσοκομείο? Έλα, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε εδώ, τα εφημερεύονται. Μην τρέχουμε μες τη νύχτα. Εγώ τι να κάνω? Ξάπλωσα. Τα χάρια θα σου φέρουν την ηλία. Πω, δίκιο είχε, ρε. Χάλια είναι η γλώσσα μου. Κοίτα τι πως είναι, ρε. Εγώ που είχα μια γλώσσα σαν κόντρα φιλέτο. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Πέντε ή δέκα σταγόνες πρέπει. Δεν βαριέσαι. Δεν μου λες, πάει καλά αυτό το ρολόι? Όχι βέβαια. Πάει και τίποτα καλά μέσα σε αυτό το σπίτι. Είναι έξι ακριβώς. Φάρμακο θα πάρεις κι εσύ? Έλα, έλα, κάνε τη δουλειά σου. Πω, 6 ώρα. Της είχα πει ότι θα την πάρω τηλέφωνο. Πώς πει η άλλη. Αλέκο, σου ήρθε νοτός. Όχι, μωρέ, το τηλέφωνο ψάχνω. Πες το και μου κόψε το αίμα. Το έβγαλα για να μην σε ενοχλεί, να μπορέσει να κοιμηθείς. Τι να με ενοχλεί, ρε, ίσα ίσα που με να νουρίζει. Ξέρω εγώ. Η Πέμπη τηλεφωνεί κάθε τρεις και λίγο, θα σε τρελάνει. Σε ποιον θες να τηλεφωνήσεις? Στο Μιχαλάκη. Του τηλεφώνησα εγώ. Εντάξει, όλα καλά στο μαγαζί. Ησύχασα τώρα. Αυτό δεν ήθελες να ρωτήσεις? Βέβαια, τι άλλο. Πάω να σου φτιάξω ένα ζεστό. Γάμο το θα με περιμένει. Τι κάνεις εκεί? Τίποτα, τίποτα. Περιμένεις από πάνω σαν το γεράκι. Έλα, Παναγία μου, χωρίς να χτυπήσει, το σηκώνεις? Ήθελα να βεβαιωθώ ότι δουλεύει. Απ' το χασάπακλα περιμένεις? Πάψε, μωρέ, πάψε, θα με κάψεις. Ο
Όμως δεν το σκέφτηκα. Γιατί σηκώθηκες? Τι ψάχνεις? Το κινητό μου. Κάτω το έχω. Τι το θες? Για παρηγοριά. Νιώθω ασφάλεια όταν το έχω πλέον. Το πήρα και το έκλεισα. Να σε παίρνει όλη η κρεαταγορά. Όποιος θέλει να σε πάρει σπίτι. Έλα. Έλα. Ξάπλωσε. Πιάσε τώρα που είναι ζεστό. Έλα. Έλα. Πάλι ο μικρός το σήκωσε. Στο γασάπικο πήρες. Φυρί το πας απόψε. Το βάλε σκοπό να με κάψεις. Γιατί δεν το παίρνεις το κινητό? Βρεμάχη. Βρεμαχούλα μου. Γιατί δεν το σκέφτηκα. Γιατί δεν το σκέφτηκα. Να βλέπεις που το έβαλα σκοπό να σε κάψω. Άντε. Γιατί δεν μου το έλεγες, μωρέ μαχούλα μου, νωρίτερα. Γιατί. Μου είπες να κάνω δουλειά μου. Ο ρυθμός που καλέσατε είναι πιθανόν απενεργοποιημένος. Παρακαλώ, δοκιμάστε αργότερα. Τι έγινε? Είναι απενεργοποιημένο. Όπως το αφεντικό του. Βρε μαχούλα μου γλυκιά, γιατί δεν το παίρνεις εσύ στο σπίτι του? Είσαι τρελή, τι να πω, ποια είμαι? Έλα μωρέ, κάτι θα βρεις εσύ, δεν σε φοβάμαι εγώ εσένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ μαχούλα μου, πέφτω στα πόδια σου, σε οικετεύω. Την Παρασκευή θέλω ρεπό. Από Πέμπτη μεσημέρι θα σου το δώσω εγώ, έλα. Λέγεται? Ο Γιαγκούλας. Ναι, Χρυσή μου, στον κύριο Αλέκο ήθελα να μιλήσω. Μια πελάτησα είμαι. Ο κύριος Αλέκος δεν είναι εδώ, Χρυσή μου. Τι το θέλετε? Α, τίποτα. Ήθελα να δώσω μια παραγγελία για ένα αρνάκι και ήθελα να του μιλήσω. Δεν σφάξανε. Παρντών? Λέω, δεν σφάξανε στην αγορά σήμερα. Δεν έχει αρνάκια. Εσείς για πότε το θέλετε? Α, τίποτα. Για το Πάσχα το ήθελα. Τώρα που το σκέφτομαι, έχω καιρό. Να μην σας κρατάω. Καλό βράδυ. Επίσης. Και καλό Πάσχα. Ευχαριστώ, βοήθειά σας. Αχ, μόρια, θα σε περιλάβω κάποτε. Δεν θα πέσει τα νύχια μου. Κάτι ψηλιάστηκε. Τι σου είπε, γιατί δεν τον έδωσε? Γιατί τον κρύβει η κακούργα. Αυτό είναι, τον κρύβει, κατάλαβες. Αλλά και αυτός που είναι, γιατί δεν με παίρνει. Είχε πει την Τρίτη στις 6. Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Αυτός στα ραντεβού είναι Αγγλέζος. Όχι και Αγγλέζος ο Λαμιώτης. Μωρέ, λες να έχει πάθει τίποτα. Καλέ, σωσό, μια χαρά μου φαίνεται εμένα σήμερα. Τίποτα δεν έχει. Δέκατα. Τότε τι τον έχει βάλει σε καραντίνα? Όχι, θα τον αφήσω να γλεντάει με την άλλη. Έχει δίκιο, από τον χαίρεται η Τσούλα, καλύτερα τέζα με γρήπη. Καλύτερα τέζα γενικώ. Άρχισε πάλι. Ναι, καλά. Όχι. Κατάλαβε τι έχω πάθει? Να πρέπει να τον κάνω καλά για να τον σκοτώσω μετά. Ταλαιπωρείσαι κι εσύ. Όχι, μην νομίζει. Έχω μέσα ματροπιά. Δεν μου πάει καρδιά να ξεκάνω έναν άρρωστο άνθρωπο. Η λεγάμενη θα τον ψάχνει, ε. Μωρέ, έχει σκυλιάσει. Πήρε προηγουμένως μία και τον ζήταγε. Αυτή την είχε βάλει. Κάτσε να δω το φιδέ. Μισό λεπτό, έτσι. Μισό λεπτάκι. Σωσό! Τηλέφωνο! Παρακαλώ. Καλησπέρα σας και συγγνώμη για την ενόχληση. Παρακαλώ, μην το σκέφτεστε. Τον Αλέκο θα ήθελα. Αν είναι εύκολο και δεν σας κάνει κόπο. Όχι, κανένα κόπο. Για μισό λεπτό. Τον Αλέκο ζητάνε. Ποιος? Η Τσούλα πρέπει να είναι. Τι? Για θα το δω. Ναι. Αυτή ήταν. Καλά την κατάλαβα τη συχαμένη. Τη μυρίζομαι, παιδί μου, εγώ. Μου το έκλεισε στα μούτρα. Καλά, μια φωνή. Σαν κι αυτές τις πρόστιχες του 090. Απ' τη φωνή καταλαβαίνεις τι κουμάση είναι. Δεν πρόλαβα να την ακούσω. Έννοια σου και θα ξαναπάρει. Μου κόψε το αίμα η κακούργα. Μωρέ, τον έχει πουντρουμιά σου, λέω. Κι εγώ όμως, άκουσες πως τη μίλησα. Κυρία. Τέλος πάντων, για πες μου τα νέα σου. Τα ίδια. Τα δικά σου. Έχει κόψει κίνηση, δεν έχει δουλειά. Από δουλειά άλλο τίποτα, όρεξη να έχεις. Απλώς εγώ, Μιχαλάκη μου, γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Και αποφάσισα να αποσυρθώ από τον κλάδο. Όχι, ρε γαμώ, το τώρα βρήκες. Θα κατέβουν κάτι φίλοι μου φανταράκια από την Κομωτινή και θέλανε να σε γνωρίσουν. Μπα. Βγαίνω στη σύνταξη. Εγώ τελείωσα. Πότε κατεβαίνω? Παρασκευή βράδυ στην Αθήνα. Κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Μια εβδομάδα νωρίτερα να κατέβαινα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μεγάλη παρέα. Δημιουργία ολόκληρη. Όταν λέμε δημιουργία, 40-50 φαντάρι, ε. Ξέρω. Έχω πάρει δημιουργία. Όχι, είμαι αποφασισμένη. Θα του συστήσει καμιά φίλη τουλάχιστον. Ασφαλώς. Αλλά Μιχαλάκη μου, κακά τα ψέματα.
Δεν θα πετύχουν το ίδιο σέρβις. Άσε αυτό τώρα. Για πες μου, τι δουλειά κάνει το πρόσωπο. Γιατρός. Παθολόγος. Και ανατόμος άμα χρειαστεί. Με δοκτορά στο Massachusetts University. Το βυσάει δηλαδή, ε? Μα όχι. Το εσύ είναι. Με το σταυρό στο χέρι πηγαίνει το πουλάκι μου. Και του έχεις μιλήσει. Ξέρει για σένα. Μέσα σ' άκρες. Του έχεις πει τι δουλειά κάνεις. Του έχω πει ότι είμαι δασκάλα. Δασκάλα? Γιατί δεν πείθω για δασκάλα. Ναι, πώς. Άλλωστε για μένα δασκάλα ήσουν. Εσύ δεν μου μάθες το 68. 69. Ναι, ρε γαμώ, το όλο το μπερδεύω. Θα σου πω, βρε Μιχαλάκη μου, τώρα που το σκέφτομαι. Θα ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη. Για πάρτι σου να παίζω τώρα από τον έκτο. Καλά, εσύ αυτό το έχεις και εύκολο. Άκου εδώ. Αύριο το βράδυ θα πάω με τον γιατρό για να ποτώ. Πάλι με τον Καποδίστρια τα βάλανε. Ξέρεις ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Η αντιπολίτευση. Α, μπράβο, βλέπω άρχισες να ξυπνάς. Να δεις που στο τέλος θα τον εφάνε τον άνθρωπο. Ποιον? Τον Καποδίστρια. Δεν θα έχει καλό τέλος, να μου το θυμάσαι. Πατέρα, τι μου λες? Εμείς όμως ο λαός τον αγαπάμε. Έχει και την υποστήριξη του τσάρου. Τον έχουν βάλει όμως το μάτι αυτοί οι μαυρομιχάριδες. Α, τι το θέλαμε και σου βάλαμε την τηλεόραση εδώ μέσα. Δεν μου λες. Ένας Φρέντι Γερμανός. Είναι γιος του παλαιών πατρών. Α, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Αχταρμάς έχουν γίνει όλα εδώ μέσα. Αχταρμάς! Να σου δω κοναταβόρ να ηρεμήσεις. Ορίστε, ορίστε. 11 η ώρα και ακόμα να πάρει τηλέφωνο. Δεν μπορεί. Κάτι έχει πάθει. Όχι, μην βάζεις κακό με το νου σου. Αν και όσα φέρνει η ώρα. Κατάλαβες να μην μπορούμε να μάθουμε για τον άνθρωπό μας, θα πρέπει να περάσουμε από ανάκριση. Είναι βλέπεις που ακούει γυναίκα. Αν άκουγε άντρα, ούτε που θα τόλμα για να ρωτήσει. Αν άκουγε άντρα. Άντρα, άντρα, άντρα. Θα σπάσω διάλογο στο ποδάρι του κάποια στιγμή και θα το γραπώσω το πορνίδιο. Καταφωνεί και πολύ κρατήθηκε. Πρόσεχε με το μαλακό, ε. Λέγεται. Μου δίνετε τον αλέγο, σας παρακαλώ. Ποιος το ζητεί? Παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε. Τον αλέγο θα ήθελα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σας μιλήσει. Ποιος είστε? Ένας φίλος του. Φίλος του. Από πού? Από το στρατό. Α, κάνατε μαζί φαντάρι που λένε. Όπως το λέτε. Αφού δεν μπορεί να μου μιλήσει, δεν πειράζει. Να μην σας κρατάω άλλο, χαίρετε. Ποιος θα του πω ότι τον ζήτησε? Ο Σταμούλ ζωολογίας, πει του, θα με θυμηθεί. Χαίρετε. Γεια σου, καλή μου. Κατάλαβε, είπε καλή της. Μπα, μπλόφα ήταν. Έριξε άδεια για να πιάσει γεμάτα. Έτσι μου έρχεται αύριο να πάω στο Χασάπικο. Δεν μπορεί ακόμα και να μείνει εκεί. Θα μάθω από το μικρό τι συμβαίνει. Ω, φυρί το πας. Κι αν ο μικρός είναι χαφιές αυτινής, να σε καρφώσει. Τώρα που το σκέφτομαι. Αυτός δεν με ξέρει, δεν με έχει δει ποτέ. Καλά, στο σπίτι του που πηγαίνετε για... Ξέρεις γιατί δεν έχετε συναντηθεί ποτέ. Πώς. Αλλά είμαι κουκουλωμένη κατά από το Σεντόνι. Του να χαθείς. Θα προτιμούσε να με έχει δει. Δεν ξέρω, μη με ανακατεύεις. Λοιπόν, τελείωσε. Αύριο γυρνώντας από το μαγαζί, πάω να ψωνίσω κρεατικά. Παρακαλώ, αυτή η διάθεσή σας. Γεια σου. Θα ήθελα... ένα κουκουράκι. Αυτό που δεν είναι και πολύ μεγάλο. Είναι ωραιότατο. Αλανιάρικο. Κάπου σας ξέρω εσάς. Εμένα. Όχι, αποκλείεται. Δεν έχετε ξαναψωνίσει από εδώ? Ποτέ, ουδέποτε. Ήμουν χορτοφάγος. Κάποια άλλη θα μου θυμίζετε. Α, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Να σου πω, εσύ μόνος σου εδώ. Γιατί? Δεν σας γεμίζω το μάτι. Όχι, καλά, λίμωνο. Αλλά απλά λέω... αφεντικό δεν έχεις? Πώς δεν έχω. Είναι στο κρεβάτι. Ποια. Συγγνώμη, ήθελα να πω τι έχει. Θα σας γελάσω τώρα. Γρήπη, πνευμονία, σκορβούτο, κάτι τέτοιο τελείως. Όπως τα ακούτε, μακριά από μας. Και δεν μου λες, είναι σοβαρά? Ένα θαύμα μόνο λένε οι γιατροί. Αγία μου. Το ξέρετε. Εγώ. Όχι, όχι, πού να το ξέρω, αλλά εμένα έτσι είναι ο τύπος μου. Συμπονώ όλο τον κόσμο. Λοιπόν. 1500. Για το θετικό μου, κλέτε. Όχι, παιδί μου, ήταν αυτά που λες. Για τις τιμές που είναι στα ύψη. Πού να τα βγάλεις πέρα. Με ροδούλη, με ροφάι. Να σας πω. Μισό λεπτάκι. Είναι. Πάρτε το. Δεν θέλω λεφτά.
Α, όχι, παλικάρι μου. Όχι, όχι, σε παρακαλώ πολύ. Με παρεξήγησε. Όχι, όχι, εγώ σας παρακαλώ. Όχι, πάρτε το. Έτσι κι αλλιώς η κυλίτσα για κοιμά το είχαμε. Καλά, εντάξει. Ευχαριστώ. Αυτό να γίνει και βαρύ. Πάτε να με ζέσει την υγεία του αφεντικού μου. Πάτε. Γεια σου, παλικάρι μου. Αλλά. Άρχισε η Φλόρα. Θα πήγαινε να ψωνίσει με τα κρεατικά. Δε, Χιλέα μου, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Τι το ρωτάς? Θα σου πάρω ένα τηλέφωνο. Θα το σηκώσει μια γυναίκα, θα ζητήσει τον κύριο Παπαδήμα. Δεν θα σου τον δώσει. Και πού τον ξέρεις? Άκουμε που σου λέω, κάτι ξέρω. Ωραία, παρακάτω. Λέγεται. Ναι, τον κύριο Παπαδήμα θα ήθελα, παρακαλώ. Ποιος το ζητεί, παρακαλώ? Ένας φίλος του. Είναι άρρωστος με γρήπη. Τι μου λέτε? Α, μάλιστα, μάλιστα. Περαστικά για σιδερένιος. Χαίρετε. Χάλια είναι ο άνθρωπος, άρρωστος με γρήπη. Έτσι εξηγείτε. Τώρα εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω. Τι σου είναι αυτός ο Παπαδήμας? Τι μου είναι, της γούνας μου ανήκει. Μια εξυπηρέτηση έκανα, μήπως τον ξέρω. Άντε, άντε, βάλει να φάμε, γιατί το στομάχι μου έχει κολλήσει την πλάτη. Ήρθες, Φλωρίτσα μου. Ναι, σ' αγαπάω, πεθερό σου. Ψώνησες, ε? Ναι, το κοκοράκι είναι για μας και αυτό είναι για το πεθερό που με αγαπάει. Άντε, άντε, ελάτε να φάμε, θα παγώσουν όλα. Μια στιγμή να πλύνω τα χέρια μου. Σαν κάτι να έχει. Η Φλώρα. Μπα, ιδέα σου είναι. Κακό και θυμό φαίνεται. Θα την πείραξε τον νεύρος. Άντε, καλή μας όρεξη. Στη σάλτσα βούτα να κάνεις παπάρα, εκείνη είναι νοστιμιά. Για να τρως, τι έχεις? Άρχισε δίαιτα, Φλώρα μου. Ναι, ναι, έτσι είναι, άρχισε δίαιτα. Σήμερα, βρε αγάπη μου, που έχουμε τόσο ωραίο φαΐ. Ναι, κάποτε έπρεπε να κάνει μια αρχή. Κακό και τι φαίνεσαι. Είναι που δεν μπορεί να φάει. Τι θες τη δίαιτα, μα δεν την αντέχεις? Καλά σου λέει. Αφού δεν την αντέχεις αυτή την κατάσταση, τι τη συνεχίζεις? Ναι, είπα να χάσω κανένα κιλό. Για ποιο λόγο, για σιλουέτες και ιδίες? Σημασία έχει να έχεις την υγειά σου. Πες της τι έπαθω, Παπαδή μας. Σιγά καλέ. Κονονός, κονονός. Μα και εσύ, μπρε Αχιλέα μου, πώς θα πετάς έτσι? Σταμάτα, δεν φταίω, Αχιλέα. Εγώ φταίω, στραβοκατάπια. Μου κατέβηκε ανάποδα. Τι μπορώ άλλο, ρε σωστό. Τρεις μέρες τώρα τρως συνέχεια πιτέ. Άρρωστος είσαι. Τι θες να φας, τη φάδο? Εγώ νιώθω καλύτερα. Δεν είσαι. Άνοιξε το στόμα σου. Μέλα. Νερό. Θα πάρεις την αντιβίωση που είπε ο γιατρός. Θα κάνεις και τις ενέσεις. Ενέσεις εγώ δεν κάνω, ξέχνα το, κομμένη. Θα κάνεις. Είπα στην Πέπη και ξέρει μια κυρία που έχει χεράκι πούπουλο. Θα μας στείλει αύριο. Γιατί, Χριστέ μου. Μάχη, λες να πεθάνει? Αποκλείεται, είναι ο πρωταγωνιστής. Για τον Αλέκο σου λέω, βλαμμένη. Αν πεθάνει θα αυτοκτονήσω. Από τι να πεθάνει? Από γρήπη. Γιατί τι έχει, ασιατική? Και πού το ξέρουμε? Θα του φέρε κανένα γιατρό η σκύλα, θα τον κοίταξε. Αχ, αν ήμουν εγώ στη θέση της, μέχρι το Λονδίνο θα τον είχα τρέξει. Πω. Κοίτα, κοίτα τι γράφει. 7.000 άνθρωποι πέθαναν το 1929 στην Ελλάδα από ασιατική γρήπη. Ναι, εμένα μου το λες. Βρέφος ήμουνα και θυμάμαι ότι είχαμε χάσει δυο συμπεθέρες και έναν εξάδελφο εξαχνηστίας. Τώρα που το σκέφτομαι, και ο πεθερός μου έχει πει ότι έχει περάσει ασιατική. Και δεν μου το λες, χριστιανή μου, τόση ώρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Το 1929 είχατε πάθει ασιατική γρήπη? Ναι, γιατί? Δίνουν καμιά σύνταξη? Όχι, όχι. Απλά ήθελα να μάθω. Δεν μου λέτε, είναι πολύ βαριά αρρώστια? Δύσκολα τη καπουλάρη. Ποιος έχει? Όχι, όχι, τίποτα, κανείς. Έτσι ήθελα να μάθω κυκλοπαιδικά. Και δεν μου λέτε, την καταλαβαίνεις την ασιατική? Αμέ. Από τι? Από το που πεθαίνει ο άρρωστος. Μάλιστα. Εσείς πώς και τη σκαπουλάρετε? Κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει. Η ειρηνική συμφόρηση με παχύρευστες ή ιδαρείς εκρήσεις είναι σύνηθες σύμπτωμα. Μπορεί να οφείλεται σε μια ιώση ή σε ένα κρυολόγημα. Ή σε μπορεί να είναι αλλεργική ρινίτιδα.
Μήπως σε κουράζω. Τι είναι αυτά που λες. Δεν χορταίνω να σ' ακούω. Πάντα με εγωίτευε το επάγγελμα του γιατρού. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρή. Ήθελες να γίνεις γιατρός. Όχι. Έπαιζα το γιατρό. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι, το είχα κάνει λίγο πιο πικάντικο. Κυρία Μητροπούλου. Κυρία Μητροπούλου, τι μου κάνετε. Ο Μιχάλης! Ναι, δασκάλα μου, εγώ είμαι. Ο Μιχάλης ο Ρούμπακας. Στο τελευταίο θρονείο. Με θυμάστε. Ξεχνάει ποτέ η μάνα γλώσσα τα γλωσσόπουλά της. Έλα, κάτσε Μιχαλάκη. Χρόνια σας έψαχνα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χωρίς εσάς θα είχα καταντήσει ένα ρεμάλι. Τα παραλένεις. Καλά. Μπορεί να ήμουν αλήτης, ναρκωμανής, ρέιβ. Αστεία, αστεία. Απ' του χάρου τα δόντια σε κλείτωσα. Να σας φιλήσω το χέρι. Μη όχι, δεν κάνει. Δεν είναι σωστό. Τι έκανα εγώ στο κάτω-κάτω. Πώς, για μένα ήσασταν κάτι παραπάνω από δασκάλα. Ήσασταν και μάνα και αδελφοί και φίλοι. Ό,τι ήμουνα, ήμουνα. Δεν μπορώ να τερνηθώ. Πάψε σε παρακαλώ. Δεν έκανα τίποτα. Το λειτουργήμα μου ασκούσα. Το τι τιμωρίες μου έριχνε, το τι σφαλιάρες. Σου τις έβρεχε. Με είχε ρημάξει. Αλλά αν δεν μου έριχνε τότε ξύλο, σήμερα δεν θα ήμουν άνθρωπος. Βέβαια. Γαϊδούρη θα είχες μείνει. Σε ποια τάξη τον είχες. Στην πρώτη δημοτικού. Τι επέγινες τώρα, Μιχαλάκη μου. Χάρη στις γνώσεις που μας δώσατε, έγινε ένας λαμπρός sales administrator. Sales. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Παντρεύτηκες. Έκανες οικογένεια. Ναι, ναι. Παντρεύτηκα μία marketing communications manager και έχουμε 4 παιδιά. Communications. Να τα εκατοστήσετε. Εσείς μου μάθατε την αξία της οικογένειας. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Για μένα είναι το πάνω. Εσείς παντρευτήκατε. Σε παρακαλώ. Είμαι χτυπάς εκεί που πονάω. Εγώ δεν ήταν το τυχερό μου. Εγώ είχα παιδιά εσάς. Ευχαριστούμε γιατί χωρίς εσάς. Καλά φτάνει. Με τρόπο θα. Λοιπόν, σας αφήνω κυρία Μητροπούλου, γιατί έχω και τα 4 παιδιά στο αυτοκίνητο. Ναι, πήγαινε μη σκάσουνε. Σας χαιρετώ. Στο καλό. Τα φιλιά μου στην οικογένεια. Αντίο δασκάλα μου. Αντίο μαθητή μου. Με συγχωρεί. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η συνάντηση. Σαν τα χλαρόπουλα έρχονται και μετά. Σαν τα χλαρόπουλα πετάει μακριά. Είδες όμως που σε θυμήθηκε. Κι εγώ τον θυμήθηκα. Έχει αλλάξει βέβαια. Ήταν τότε ένα μικρό, φοβισμένο, αμούστακο αγόρι. Πώς να έχει μουστάκι στην πρώτη δημοτική. Ποιητική αδεία το είπα. Πότε τον είχες μαθητή. Πολλά, πολλά χρόνια πριν. Νεοδιόριστη ήμουν. Α, έτσι εξηγείται. Γιατί αν τον είχες στην πρώτη δημοτικού και τώρα έχει κιόλας σπουδάσει. Χριστέ μου, πώς πέρασαν τα χρόνια. Αφιέρωσε τη ζωή σου στο επάγγελμά σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πικρή, αλλά τι να κάνω. Πέρασαν τα χρόνια, με πήρε η κατηφόρα. Ποτέ δεν είναι. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις. Κύτταρο νεκρόνι.
αν είναι μια φορά που χάνομαι για να σε βρω. Αν είναι μια φορά που ξέχασε, πάλι θα πω το γκάζι ανοιχτό. Άλλη μια φορά που οι γείτονες ξανά θα με βρουν με γκάζι ανοιχτό. Τι μυρίζει βρε παιδιά! Όχι, 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 δεν γίνεται. Δεν μπορώ να κάθομαι σταυρωμένα τα χέρια. Θα τρελαθώ. Αν ήταν άλλη στη θέση μου... Τι θα έκανε? Τώρα, πού! Πού είναι ο Λέκος? Ποια είστε? Η κομμενά του. Α, η κομμενά! Τι! Πού τον έχεις? Πώς τολμάς? Φύγε αυτή τη στιγμή! Κάς την πάντα, μωρή! Όχι, δεν κάνω! Όχι, κάνε! Όχι, δεν κάνω! Μη! Έτσι θα του φερόταν οποιαδήποτε άλλη στη θέση μου, αλλά βλέπεις, εγώ είμαι κυρία. Πολύ νωρίς το σκέφτηκες. Λοιπόν, αύριο το πρωί θα πάω στο σπίτι του. Πρέπει να μάθεις πώς είναι. Είσαι τρελή! Πώς θα πάω στο σπίτι του? Θα βρεις εσύ τρόπο, δεν σε φοβάμαι εγώ εσένα. Μόνο να μάθεις αν είναι καλά. Και αν με ρωτήσεις τι κάνεις, τι να του πω? Να του πεις: Είμαι καλά. Είμαι καλά. Έτσι να του το πω, κλαίγοντας. Είμαι καλά, τον αγαπώ. Και θα τον περιμένω να γιάνει. Πώς να μπω στο σπίτι του, τι δικαιολογία να βρω? Δεν θέλω να ξέρει πόσο άσχημη νιώθω. Με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Να παραστήσω την πλασιέ. Δεν θέλω να ξέρει πως δεν έχω όρεξη να φάω. Έχω μείνει μισή. Να κάνω ότι είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Δεν θέλω να ξέρει πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρει κάποιο τηλέφωνο. Να πω ότι κάνω γκάλα. Δεν θέλω να ξέρει. Σταμάτα, μωρέ κι εσύ. Δεν θες να ξέρει και δεν θες να ξέρει. Μη σώσει και μάθει. Άντε, πάμε τώρα να ψοφολογήσουμε. Και το πρωί θα δούμε τι μας ξημερώνει. Σήμερα νιώθω περδίκη. Κάτω, βρόσεσαι. Μα πώς τι άλλο γίνεται, ρε γάμωτο? Δεν ξέρω. Θα τηλεφωνήσω στον γιατρό. Μ' ανησυχεί αυτή η χλωμάδα. Η γυναίκα θα είναι για την ένεση. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Είμαι... Ήρθα... Η Πέψη, θέλει. Ναι. Είστε η κυρία Σοφία? Ναι. Πού το ξέρετε? Δεν μιλάτε τόση ώρα. Περάστε, σας περιμέναμε. Πώς είναι ο κύριος Αλέκος? Πώς να είναι, καλέ. Καλύτερα από εμάς. Ένα κρυωματάκι έχει. Α, κρυωματάκι. Και το έχει κάνει ανατολικό ζήτημα. Τους ξέρετε εδώ τους άντρες? Τους ξέρω. Είχα κι εγώ κάποτε. Καλού κακού είπαμε να τις κάνει τις ενέσεις. Αλλά φοβάται πολύ. Να δούμε πώς θα του την κάνετε. Θα του κάνω ένεση. Δεν σας είπε η Πέπη? Πώς, μου είπε, αλλά δεν θυμόμουν ένεση ή κλείσμα. Ένεση. Να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Ελάτε, από εδώ. Περάστε. Ελάτε. Περάστε. Αλέκο, η κυρία Σοφία ήρθε για την ένεση. Καλημέρα σας. Περαστικά. Ευχαριστώ. Ένα καφεδάκι, μια πορτοκαλάδα. Να μην σας βάλω σε κόπο. Ένα νεράκι. Εντάξει. Ξέρετε, κυρία Σοφία, εγώ έχω να κάνω ένεση από το στρατό. Έχεις χαιρετίσματα. Ορίστε. Σου στέλνει τα χαιρετίσματά της. Ποιες εσύ? Δεν είμαι αυτή που νομίζεις ότι έχω έρθει για την ένεση. Κάτσε, η Φλόρα σε έστειλε. Δεν τράπηκες τόσες μέρες? Δεν μπορούσες να βάλεις το ξερό σου να πάρεις ένα τηλέφωνο? Κοντεύει να τρελαθεί. Πάψε, παναδεμάσε. Έχει λιώξει στο κλάμα, έχει ρέψει. Τι συμβαίνει? Δεν κάθεται για την ένεση. Αλέκο, τι με διαρρίσματα αυτά? Δεν θέλω να μου κάνει ένεση αυτή. Με συγχωρείτε πολύ, εγώ φεύγω. Όχι, σας παρακαλώ, κυρία Σοφία μου. Μα δεν μπορεί να με προσβάλλει εμένα έτσι. Εγώ έχω εμβολιάσει πρωθυπουργούς. Δεν διώχτε, δεν θα βρούμε άλλη. Έχεις δηλαδή. Η κυρία Σοφία έχει χεράκι πούπουλο. Γίνα μπρούμητα. Σας παρακαλώ, κυρία Σοφία μου. Σας παρακαλώ. Τέλος πάντων. Κατεβάστε την πιτζάμα. Ε, μου, σχόραμε. Να φέρω ενόπλευμα για την απολύμανση. Δεν έχει ανάγκη. Α, δεν έχει. Πούπουλο. Αυτό ήτανε. Σιδερένιος. Σαν να πόνεσε. Μπα, ιδέα του ήταν. Ποιος να είναι τώρα? Συγγνώμη.
Πανάθεμα, σε με ξέκανες, κακούργα! Για να καταλάβεις τι σημαίνει πόνος. Τώρα ποιος είναι τώρα. Καλημέρα σας, η κυρία Σωσό. Ναι. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί έχω δουλειά. Η κυρία Πέπη με στέλνει για την ένεση του αντρός σας. Τι πράγμα? Μου είπε ότι ο άντρας σας πρέπει να κάνει ενέσεις. Little child, little child, little child.